Και εσύ την κίνηση, Αντιγόνη. Κάπως έτσι γίνεται όμως. Δηλαδή η Νόρα ενέδωσε. Σε λάθος στιγμή, λάθος συγκυρία ίσως. Ενώ δεν θα έπρεπε. Ήταν σε αδύναμη στιγμή όμως. Πρέπει. Ναι, δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν είχε τη μνήμη του, δεν ήταν. Δεν ήξερε, δεν ξέρει αν το θέλει ή όχι. Και αυτό είναι ξέρεις αυτό που τη βασανίζει ουσιαστικά. Μήπως όμως αυτή την απόφαση την έσπρωξε και η τέζη. Γιατί βλέπαμε στο νοσοκομείο όσο ήταν που είχε την αμνησία, ότι γινόταν μία πάλι μεταξύ σας, δηλαδή όχι αγάπη μου, εγώ θα σου φέρω φαγητό, όχι εγώ μαγείρεψα, δηλαδή προσπαθούσε η μία με την άλλη να του επιβάλλει κάποια πράγματα και να του πει μέσα στην αμνησία του ότι εμένα αγαπάς και όχι αυτήν. Ξέρεις τι να πω. Ήταν τρομερά βασανιστικό αυτό που συνέβη στην ώρα. Γι' αυτό και τρελάθηκε κάπως. Δηλαδή έφτασε σε ακραίες καταστάσεις και λίγο κάτι να έγινε, μπορούμε να πούμε. Γιατί εμφανίστηκε μία γυναίκα και διεκδικούσε αυτό που ένιωθε και νόμιζε και ήξερε ότι ήταν δικό της. Το Λουκά. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε να γίνεται πολύ επικίνδυνο το πράγμα ότι πάει. Το χάνει. Άρα πρέπει να κάνει τα πάντα. Ναι, μία γυναίκα νομίζω ότι κάνει τα πάντα. Για να μην χάσει αυτό που αγαπάει. Αντιγόνη, επειδή είπες λίγο και ο Λουκάς εκείνη την ώρα που είπες λίγο, θα έκανε. Όχι και λίγο. Τώρα λίγο να το δούμε. Θα το δούμε, παιδί μου. Τώρα αυτά θα φανούν τώρα τα λίγο. Ανθοδέσμες ξεσκίσανε, μαλλιοτραβηχτήκανε. Δηλαδή πιο κάτι. Όχι, εγώ νόμιζα το λίγο για την χθεσινή σκηνή. Πάμε να δούμε τη συνέχεια από τη χθεσινή σκηνή. Και θα επιστρέψουμε για να ρωτήσουμε τελικά τι θα γίνει στη συνέχεια. Τρελαίνω τον Άγιο. Λουκάς, η ζωή μου. Κι εγώ σ' αγαπάω. Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Απλά δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Μιλάμε. Λάκι μου, μία ώρα σου φωνάζω. Μου φύγει η ψυχή. Γιατί φωνάζεις? Το πρωί δεν φωνάζουμε. Λέμε. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, αγάπη μου, λέμε όταν βλέπουμε την αγάπη μας. Δεν φοβόμαστε, μην έχει πάρει τα βουνά. Αλλά χτάρα την έχουμε. Γιατί να πάρω τα βουνά? Εδώ είμαι και σου έφτιαξα για πρωινό. Με φτιάξεις πρωινό? Ναι. Πρέπει να τρώμε καλά το πρωί. Δεν βρήκα και πολλά υλικά, βέβαια, αλλά. Αυτά. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν τέλεια χθες το βράδυ, Μαργαρίτα μου. Μαργαρίτα σου. Με τη Μαργαρίτα κοιμήθηκες χθες το βράδυ, Λουκά μου. Φυσικά. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου. Πίνεις χάπια? Όχι ακόμα, αλλά δεν βλέπω να το γλιτώνω. Τι ώρα είναι? Δεν το πιστεύω. Πότε πήγε τόσο ρε γαμώτο, αφού είχαμε βάλει ξυπνητήρι? Δεν το ξέρω, χτύπησε. Εγώ το έκλεισα. Γιατί, Λουκά μου? Είχαμε γιατρό. Πού να τρέχαμε τώρα, ήμασταν τόσο ωραία, αγκαλιασμένοι τα δυο μας. Μάλιστα, εμένα τι να μου κάνει γιατρός, αφού δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, αλλά το χθεσινό βραδινό το θυμάσαι. Αν το θυμάμαι, λέει, ήταν η ωραιότερη βραδιά της ζωής μου. Και πού το ξέρεις, αφού εσύ δεν θυμάσαι τη ζωή σου. Το νιώθω. Ήταν η ωραιότερη βραδιά μου και δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Άρα, Λουκά μου. Κι εγώ δεν πρόκειται να την ξεχάσω. Αν και θα έπρεπε. Όχι. Εγώ θέλω να βγω σε όλο τον κόσμο και να φωνάξω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου, ότι είμαστε μαζί. Όχι μόνο δεν θα το φωνάξεις, ούτε θα το ψιθυρίσεις, Λουκά μου, σε κανέναν πουθενά. Ούτε νόμιμο, ούτε παράνομο. Ό,τι έγινε, έγινε και δεν θα ξαναγίνει. Σταματάει εδώ. Ποιον φοβόμαστε? Είσαι παντρεμένη. Λουκά μου. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Επιβάλλεται να καταλάβεις. Θυμάσαι που λέγαμε για ένα παιδί? Το δικό σου παιδί, ο Άρης. Ναι, ο Άρης. Ναι, τι? Αν μαθευτεί τι έγινε μεταξύ μας,
όλος ο αγώνας που έκανες για το καλό του Άρη θα πάει στράφη. Γιατί? Ω Θεέ μου, Άρε Λουκά. Λοιπόν, θα το πάρουμε από την αρχή, αλλά σε παρακαλώ να κάνεις focus, εντάξει? Πρέπει να καταλάβεις, Λουκά, σε παρακαλώ. Από την αρχή όμως. Το πιστεύω. Λουκά, σε παρακαλώ. Από την αρχή. Μην το κάνεις χειρότερο, Λουκά. Το πιστεύω. Σταμάτα, σταμάτα. Το πιστεύω, Θεέ μου. Καλέ, σταμάτα. Μπράβο, παιδιά. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Γιατί να ξέρετε ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τρως άρχοντας. Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Ναι, να σου πω, συγγνώμη δύο λεπτά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εσένα. Ότι, ρε παιδί μου, αντί να το ζεις εκείνη τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, που είναι τόσο wow, αρχίζεις αυτό που κάνουμε όλες οι γυναίκες και έχεις και τους ενδιασμούς σου και φοβάσαι. Εμπόδια, αμέσως. Ναι, μπράβο, αμέσως. Αφού δεν θυμάται, ρε παιδιά. Ναι, αλλά τρόμαξες όταν ξύπνησες και δεν ήταν δίπλα σου. Λίγο σηκώθηκες πανικόβλητη. Εννοείται, αφού είναι ώρα δεν μπορεί χωρίς το Λουκά. Θα πεθάνει. Το είπε. Πάντως ο Λουκάς είπε κάτι, ο Παναγιώτης δηλαδή, ο Λουκάς στο τηλεοπτικό, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή όταν ήσουν από πάνω του και έδινες έτσι αυτή την ένταση που είχες, λες αγαπάω, θα αγαπώ, ξέρω, μέχρι εκεί έμεινες εσύ, ενώ ο Παναγιώτης είπε σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Πάει, δούξα, έχει λιώσει, παιδιά, έγινε αληφή. Δηλαδή σου είπε τα πάντα, με μία πρόταση είπε τα πάντα, τα πάντα. Συμπληρώνονται, γι' αυτό είναι μαζί αυτοί οι δύο. Και δεν έβγες από πάνω του μετά από τι είδα. Νίκο. Σταμάτησε την κριτική. Δεν υπάρχει. Επίσης μπορείς να πεις ότι έβαλε και την πιζάμα, βρε, Νίκο. Τι να σου πω. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό που σε ρώτησα στην αρχή. Επανέρχομαι ξανά. Γιατί το λίγο το απέφυγες και το γύρισες αλλού. Θέλω να μου πεις ποιος έκανε την πρώτη κίνηση. Εσύ, ο άντρας σου και πώς έκανε πρώτα σιγά μου, παιδί μου. Ας τον άντρα μου, παιδί μου. Έλα, πάμε και στείλω στο δικά σου. Είναι αυτές. Έλα, πες μου. Μα τι σημασία έχει, τι σχέση έχει. Μ' αρέσει να ακούω τέτοιες ιστορίες. Έχει, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα για σένα. Και για τον άντρα σου. Με κοιτάς, μη με κοιτάς. Έλα, νιώ παντρής, ούτως ή άλλως. Να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Έλα, πες μας κάτι. Γιάννη, sorry. Τι να πω. Ρομαντικό είναι. Λοιπόν, ρομαντικό. Όχι, δεν λέγαμε ούτε αυτός ούτε εγώ. Και φυσικά είχαμε καταλάβει και οι δύο, όπως συμβαίνει και εδώ, ας πούμε. Mm-hmm. Πιο μικρό διάστημα εννοείται. Και φυσικά εγώ ήμουν έτοιμη να του σπάσω τα νεύρα και να τον αφήσω να φτάσει στο έσχατο σημείο, να αναγκαστεί να το πει. Και το είπα.